Σε κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας το λογίδριο του κυρίου Χατζηδάκη στην αρχή της κουβέντας για τη διαδικασία, κάποια στιγμή ένιωσε τον εαυτό μου να ερωτοτροπεί με το θαυμασμό για τον ιερό ζήλο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να εξαντλήσουν το χρόνο με την παρουσία τους εδώ στη Βουλή και τα επιχειρήματά τους. Τελικά διαπίστωσα ότι κάποια θαύματα δεν διαρκούν 3 μέρες και το μεγάλο 4, αρκούν και λίγα λεπτά για να μας προσγειώσουν στην πραγματικότητα. Και μιας και μιλάω για πραγματικότητα, ποιος είναι ο λόγος που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε την πρόταση μομφής? Ποιος είναι ο λόγος? Κατά τη γνώμη μου, μετατρέπει ένα πολύ σημαντικό θέμα στρατηγικών επιπτώσεων εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε ένα εσωτερικό πολιτικό παίγνιο κοινός τζογάρι. Τζογάρι τι? Ένα θέμα όπως το μακεδονικό, το οποίο ταλαιπωρεί τη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια. Και μπαίνει πού αυτό το θέμα? Στον τροχό, τώρα που γυρίζει. Ο τροχός των συλλαλητηρίων, των εθνικών παρεξηγήσεων, των συγχύσεων, πολλές φορές κατανοητών ενός μέρους της κοινής γνώμης. Και πότε συμβαίνει αυτό? 30 χρόνια μετά από τότε που η χώρα βίωσε κάποιους πολιτικούς στοιχοδιοκτισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον εκλοβισμό της σε μια άγωνη, σε ένα συσσίφιο διπλωματικό έργο, σε μια κατανάλωση διπλωματικού κεφαλαίου. Φλερτάρισε με τη γραφικότητα. Κυνήγησε ανεμόμυλους. Κάποια στιγμή σε όλους, και πρέπει να το παραδεχτείτε, αν θέλετε να είστε ειλικρινείς σε αυτή την αίθουσα, φλερτάρισε λοιπόν με τη γραφικότητα και την αίσθηση ότι βιώνουμε μία ήττα. Αχρίαστη, που θα έλεγε και κάποιος. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πει ότι το θέμα το μακεδονικό χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να τραπεί η κυβέρνησή του. Δεν το γνωρίζω. Ούτε είμαι αρμόδιος να το κρίνω. Ας το κρίνει και ας το αποτιμήσει η ιστορία. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε. Ότι τη βραδιά, ακούστε, ηρεμήστε, δεν υπάρχει θέμα, διάλογο. Α, είναι δυνατά, συγγνώμη. Λοιπόν, είπε και κάτι άλλο ο κύριος Μητσοτάκης, τότε. Δεν ακούω. Ελάτε κύριε, βαρεμένε, συνεχίστε. Ότι τη βραδιά που διαλύονταν η Γιουγκοσλαβία, ακούστε με σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Τη βραδιά που διαλύονταν, δανείζομαι το χρόνο. Τη βραδιά που διαλύονταν η Γιουγκοσλαβία, αναζήτησε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά στο τηλέφωνο, δεν τον βρήκε και είπε ο τότε πρωθυπουργός ότι ήθελε να του πει το εξής, ότι τώρα που οι Γερμανοί και οι άλλοι καίγονται για την αναγνώριση της Κροατίας, τώρα είναι η ώρα για να τεθεί το θέμα και οι όροι για τα Σκόπια. Δεν υπενήσουμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός συνειδητά αγνόησε ή ζημίωσε τα ειδικά συμφέροντα. Αυτό που λέω όμως είναι ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία. Και όταν εγκαλείσαι για την απώλεια αυτής της ιστορικής ευκαιρίας, δεν μπορείς μετά να εμφανίζεσαι ως ο Μακεδονομάχος, να εγκαλείς τους άλλους για ταπεινωτική συμπεριφορά και για έλλειψη πατριωτισμού. Και ξέρετε ποια είναι η αποκορύφωση του πολιτικού σορεαλισμού? Η αποκορύφωση του πολιτικού σορεαλισμού είναι ότι ο κύριος Σαμαράς αυτή την άποψη την επιβάλλει ως κυρίαρχη στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, την επιβάλλει ως κυρίαρχη στη Νέα Δημοκρατία και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, και φοράει την πανοπλία του Μακεδονομάχου, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα, αχρηστεύοντας, πετάγοντας στον κάλαθο των αχρήστων ό,τι θετικό πρόσφερε η παράταξή του στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής με την οποία πήγε η χώρα το 2008
στο Βουκουρέστι. Είμαι πως δεν συνέβη αυτό. Είμαι πως δεν συνέβη αυτό. Δεν ζούμε στη χώρα των λεστριγόνων. Τι είπατε? Το λωτοφάγουν. Σωστό, σωστό, σωστό. Καλά, και λεστριγόνοι δεν πηγαίνουν πίσω. Παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε. Κυρίες και κύριοι, εγώ θεωρώ ότι πίσω από αυτή την νοοτροπία και αυτή την πρακτική, κύριε Χατζηδάκη, κρύβεται η νοοτροπία της Ελλάδος που οδηγήθηκε στη χρεοκοπία. Όπου τα πάντα όμως μπορούν να μπουν στον τζόγο. Δεν θα αφήσουμε και κάτι απ' έξω. Κάτι! Απ' έξω από αυτόν τον τζόγο. Και νομίζω θα κερδίσετε όσοι επενδύετε και ποντάρετε εκεί. Και αν υποτεθεί ότι θα κερδίσετε, η χώρα θα έχει κερδίσει ή θα έχει χάσει. Το θέμα είναι, κύριε συνάδελφε, ότι πατριώτης δεν είναι αυτός που βγαίνει στα κεραμίδια και κραυγάζει για το πόσο πατριώτης είναι. Καμιά φορά οι κραυγές μπορεί να θέλουν να κρύψουν και κάτι. Το ερώτημα είναι να θέλουν να κρύψουν και κάτι, λέω. Και το ερώτημα είναι το εξής. Παρακαλώ. Το εξής. Ποια Ελλάδα θέλουμε, κύριε? Ποια Ελλάδα? Πανταχώθεν πολιορκημένη, περίκλειστη, φοβική. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Ποιο τόξο θέλετε στα βόρεια σύνορα για να σχηματιστεί? Πείτε μας ποιο τόξο. Ποιον πραγματικό κίνδυνο για την εξωτερική πολιτική αγνοείτε? Μπορείτε να το πείτε αυτό? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θεωρώ ότι η εκμετάλλευση των αισθημάτων, των αγνών αισθημάτων μιας μερίδας του λαού για μικροπολιτικές σκοπιμότητες αποτελεί ύβρι. Αυτή η ύβρι στο πρόσφατο παρελθόν που σας περιέγραψα οδήγησε στην έμεση. Πιστεύω. Κύριε Βαρεμένε. Τελειώνω, εντάξει. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Πιστεύω ότι τελικά δεν θα συμβεί αυτό. Στη χώρα αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Επιτυχημένα το είπε ο κύριος Θοδωράκης. Πώς αλλιώς θέλετε τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων με τα πάντα κλειστά γύρω? Δεν γίνεται. Ποια είναι η πρότασή σας λοιπόν γι' αυτό? Εσείς για το όνομα τι λέτε? Για τον κύριο Καμένο τ' άκουσα. Τ' άκουσα. Και αν θέλετε και το λαμβάνω και υπόψη μου. Εντάξει, κύριε για την ουσία. Φτάσαμε στα 8 λεπτά. Εγώ λέω και τελειώνω τώρα, κύριε Πρόεδρε, ότι όσοι επιχειρούν να διχάσουν τον ελληνικό λαό πρέπει να απομονωθούν. Εγώ θεωρώ αν κάτι το 90 ήταν λάθος, σήμερα μπορεί και να αποδειχθεί έγκλημα, αλλά εγώ το πιστεύω ότι δεν μπορεί να συντελεστεί. Μια ήττα διπλωματική μπορεί, πρέπει να μετατραπεί σε μια εθνική νίκη προς όφελος όχι μόνο του ελληνικού λαού και των λαών της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Γιουλάκας από τη Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τη Μακεδονία. Βέβαια, στο βήμα αυτό οφείλουμε όσοι ανεβαίνουμε να έχουμε συνέστηση της ευθύνης που έχουμε αναλάβει απέναντι στην πατρίδα, απέναντι στο έθνος.